Θα καλημερίσω για να δούμε τι ακριβώς επικρατεί, πώς από τη δική τους την πλευρά κινούνται, πώς μπορούν να βοηθήσουν, γιατί έχουν και μια πρώτη άμεση εικόνα με το τι ακριβώς συμβαίνει. Την κυρία Ευγενία Θάνου, η οποία είναι η Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Για να σας ακούσαμε, ό,τι είπα το ακούσατε, κυρία Θάνου. Σας δίνω αμέσως λοιπόν το λόγο. Η αγωνία όλων μας είναι τεράστια. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις ώρα με την ώρα και ημέρα με την ημέρα. Κανείς μας δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πραγματικά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Εμείς ως ιατρική οργάνωση έχουμε δώσει αυτή τη στιγμή περισσότερη προσοχή και ιδιαιτερότητα να στηρίξουμε τα νοσοκομεία σε ιατρικό και αναλώσιμο υλικό, γιατί οι ανάγκες πραγματικά είναι τεράστιες. Πραγματικά είναι τεράστιες. Και όχι μόνο οι ανάγκες σε υλικό, οι ανάγκες να υποστηριχτεί, να υποστηρίξουμε και το ήδη υπάρχον προσωπικό που υπάρχει στα νοσοκομεία. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στην Ουκρανία, σε πολλές πόλεις, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, έχουν αναγκαστεί να φύγουν από αυτές, έχουν μετατοπιστεί και αρκετός πληθυσμός μέσα στην Ουκρανία, δεν έχει φύγει εκτός συνόρων. Οπότε καταλαβαίνετε, προς τα εκεί που έχουν πάει ασφιχτιούν περισσότερο και οι πόλεις και τα νοσοκομεία, και γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη. Μα όταν δεν μπορείς να τους πλησιάσεις και δεν έχεις τη δυνατότητα να τους πλησιάσεις, γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Έτσι, και για μας είναι αυτό το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία και να μην μπορείς να πλησιάσεις τον ασθενή σου. Ο γιατρός εκεί τρελαίνεται, πραγματικά τρελαίνεται. Δεν ξέρει, προσπαθούμε να βρούμε έτσι κάποιους διόδους να μπορέσουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά ή να μετακινηθούν και να έρθουν πιο κοντά σε εμάς. Είναι πραγματικά εκεί. Πώς το επιχειρείτε δηλαδή αυτό, προσπαθούμε να βρούμε διόδους? Μέσα από ασφαλείς διαδρόμους που ανοίγονται μέσα στην Ουκρανία. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού, μέσω κάποιων ασφαλών διόδων που μας εξασφαλίζουν και εμάς. Γιατί ξέρετε, εμάς η αγωνία μας είναι ότι πρέπει να προστατευτούν και οι ίδιες οι ομάδες που επιχειρούν να πάνε κοντά, ας πούμε, σε επικίνδυνες ζώνες. Είναι, γιατί αλλιώς δεν έχει και, αν δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλετε, δεν έχει και ουσία να γίνεται όλο αυτό το εγχείρημα. Δεν έχει και ουσία και δεν μπορείς να βάζεις σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι πάνε για να βοηθήσουν. Ναι, είναι δεν... πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε δεν αυτό. Δεν μπορούμε ούτως να κάνουμε, κοιτάξτε να δείτε. Δεν κάνουμε τους κομμάντους. Ούτε λέμε ότι ναι, εμείς πάμε και δεν μας νοιάζει. Αυτό δεν ισχύει για κανέναν. Όποιος πάει και όποιος θέλει να προσεγγίσει την περιοχή από οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση ή από τον Ερυθρό Σταυρό ή από οποιονδήποτε άλλον που βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει, πρέπει πάντα να υπάρχει ασφάλεια για να μπορέσει να προχωρήσει. Οι υποδομές λοιπόν κατεστραμμένες ουσιαστικά. Οι υποδομές είναι κατεστραμμένες και όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο άσχημη. Ξέρετε, ξεκινήσαμε, το έχω ξαναπεί σαν γιατροί του κόσμου, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν αυτά τα γεγονότα και νομίζουμε ότι θα μείνουμε μία εβδομάδα και ότι αυτό θα τελειώσει. Όμως βλέπουμε ότι έχουν περάσει δύο μήνες και αυτό δεν τελειώνει, αντίθετα μεγαλώνει. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Όλοι μας, όχι μόνο οι γιατροί του κόσμου, όχι μόνο εσείς που μεταδίδετε τα ρεπορτάζ, όσο και η πολιτική ηγεσία, όσο και η Ευρώπη, όσοι δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέρα με την ημέρα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει ένας λαός σε μια ταλαιπωρία, η οποία δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς είναι, γιατί δεν είναι μόνο εκεί, το έχω ξαναπεί, είναι και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, και είναι οι μισές οικογένειες που είναι εδώ. Έρχονται εδώ, τους παρακολουθεί, τους δίνουμε ψυχολογική υποστήριξη, τους δίνουμε επισητιστική βοήθεια, έχουμε στεγάσει οικογένειες και πάλι η αγωνία τους, η καθημερινή, είναι τεράστια.
ψυχολογική στήριξη, οι οικογένειες που έχουν χαθεί μεταξύ τους, οι οικογένειες που έχασαν τα δικά τους τα μέλη, οι οικογένειες που έχουν μοιραστεί γιατί οι μισοί έφυγαν και οι άλλοι μισοί συνεχίζουν να πολεμούν. Δεν ξέρω, είναι ένα τόσο σύνθετο παζλ, κυρία Θάνο, που δεν ξέρω πόσο εύκολα διαχειρίσιμο σε καθημερινή βάση μπορεί να είναι αυτό και 24 ώρες το 24ωρο. Να κοιτάξτε να δείτε. Το σίγουρο είναι ότι καμία οικογένεια δεν έφυγε ολόκληρη. Οι οικογένειες είναι μισές. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο είναι αυτό για τους ανθρώπους αυτούς. Και καθημερινά που ακούνε και διαφορετικά γεγονότα, ας πούμε τώρα, μέχρι τώρα, ξέρετε, στην Οδυσσό δεν ήταν τόσο μεγάλη η αγωνία. Τώρα έχει ξεκινήσει και είναι τεράστια. Είχαν φύγει κάποιοι έτσι προληπτικά, τώρα όμως βλέπουν ότι η κατάσταση σφίγγει οκλειώς, επιδεινώνεται. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, έτσι. Οπότε φανταστείτε τώρα όλες αυτές οι οικογένειες που πήραν τα παιδιά τους, οι μανάδες, για να φύγουν, για να μπορέσουν να βοηθήσουν περισσότερο τα παιδιά και να τα έχουν σε μια ασφάλεια, να έχουν αφήσει πίσω τους ηλικιωμένους γονείς τους, να έχουν αφήσει να είναι οι αντράδες τους. Κάποιες μανάδες έχουν αφήσει τα παιδιά τους που δεν μπορούσαν να βγουν από τη χώρα γιατί απαγορευόταν, γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία. Έτσι ήταν έφηβοι, ήταν 19-20 χρονών, δεν μπορέσαν να φύγουν. Η κατάσταση πραγματικά για αυτές τις γυναίκες που χθες ήταν και η ημέρα της μάνας, της μητέρας, έτσι. Φανταστείτε, χθες κάναμε και ένα, έτσι προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε, να βοηθήσουμε, αλλά η κατάστασή τους και η ψυχολογία αυτών των γυναικών πραγματικά είναι χάλια, αλλά παράλληλα βλέπεις και μία δύναμη και μία αισιοδοξία που προσπαθούν να αντλήσουν από μέσα τους. Δηλαδή προσπαθούν οι ίδιες να πείσουν τον εαυτό τους ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουν πίσω. Γιατί για αυτούς αυτό είναι, να ξαναγυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τα σπίτια. Καταγράφετε αρκετές δυσκολίες, ότι προσπαθούν να βρείτε ασφαλείς διάβλους για να περάσετε βοήθεια, η οποία βοήθεια μπορεί να είναι ιατροφαρμακευτική, μπορεί η βοήθεια να έχει να κάνει με τρόφιμα. Αυτό το οποίο ρωτώ είναι το εξής. Έχουν αλλάξει καθόλου τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια που περνάτε μέσα, δηλαδή υλικό, πρώτες ανάγκες, έτσι ώστε να υπάρχει μια περιποίηση στα τραύματα, ίσως αντιβιωτικά, ίσως οξυγόνο, όπου μπορούν να στηθούν δομές, γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που καταστρέφεις δομές, ότι ο άλλος μπαίνει και σε εκείνη, θα μας πείτε, σε εκείνη την φάση που λέει θα στήσω μια άλλη δομή. Ερυθρός σταυρός, όπως είπατε, που σας βοηθάει. Τι γίνεται με τους ανθρώπους με τα χρόνια προβλήματα υγείας, που δεν είναι μόνο οι καρκινοπαθείς? Αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως αφημένοι στην τύχη τους, έτσι δεν είναι, κυρία Θάνου? Έτσι είναι, δυστυχώς. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς όσο μπορούμε περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά το υλικό, ναι, θέλουμε περισσότερο. Είναι νοσοκομιακό υλικό, το οποίο δεν μπορεί να μας το προμηθεύσει απλώς ο κόσμος. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει και το απλό φάρμακο. Το φάρμακο για την υπέρταση, το φάρμακο για το διαβήτη, η ινσουλίνη. Υπάρχουν αυτά τα φάρμακα τα οποία πρέπει να υποστηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Και εμείς αυτό εδώ και στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουμε είναι, ξέρετε, γιατί στην κάθε χώρα υπάρχει μια διαφορετική ορολογία στα φάρμακα, έτσι. Οπότε εμείς όσοι έχουν έρθει εδώ προσπαθούμε οι γιατροί να ταυτοποιήσουν τα φάρμακα που παίρνουν, να τους δώσουν την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή εδώ για να μπορέσουν να τη συνεχίσουν με ασφάλεια. Το ίδιο γίνεται και εκεί στην Ουκρανία. Επειδή η προσφορά του κόσμου συνεχίζει και είναι μεγάλη και σε φαρμακευτικό υλικό και σε αναλώσιμο υλικό, στο αναλώσιμο δεν υπάρχει πρόβλημα, όσο στο φαρμακευτικό υλικό περνάνε τα φάρμακα όλα αυτά στα νοσοκομεία, τα δέχονται τα νοσοκομεία όλα αυτά τα φάρμακα και προχωράνε στις αγωγές των ανθρώπων. Όμως, τεράστια και θα το ξαναπώ πάλι και μεγάλη και επιτακτική ανάγκη είναι να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία για νοσοκομιακά φάρμακα, αυτά τα οποία δεν μπορεί να τα προμηθευτεί ο απλός ο πολίτης. Μάλιστα. Αυτά μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοραστούν. Να αγοραστούν από εμάς, να αγοραστούν από κάποιες άλλες οργανώσεις, να αγοραστούν από κάποια νοσοκομεία άλλα, τα οποία θα τα παραδώσουμε εκεί
στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο θα τα παραλάβουν συγκεκριμένη ομάδα γιατρών για να προχωρήσει εκεί στο έργο το δύσκολο που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι οι περιοχές όπου δεν μπορείς να πλησιάσεις και αναζητάς διάβλους πραγματικά ασφαλείς έτσι ώστε να προχωρήσεις. Είναι επίσης εκείνες οι περιοχές. Είναι και περιοχές, σας διακόπτω, που δεν μπορείς να προχωρήσεις για να πας. Καθόλου εννοείται. Καθόλου. Έτσι. Εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν έχετε δηλαδή καθόλου εικόνα από τα νοσοκομεία, τίποτα. Κοιτάξτε, ξέρουμε γιατί μιλάμε, έτσι. Υπάρχει βέβαια η τεχνολογία τώρα έχει αλλάξει. Οπότε μπορούμε να δούμε μέσω συναδέλφων γιατρών που βρίσκονται εκεί, μέσω ένα Zoom, να μπορούμε να δούμε τι γίνεται, να τους κατευθύνουν οι γιατροί, γιατί και πολλοί γιατροί είναι που εκπαιδεύουν κάποιους ανθρώπους εκεί για πώς να αντιμετωπίσουν τα τραύματα. Από Οδυσσό, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς Κίεβο, δεν μπορείτε να πάτε καθόλου, Ανατολική Ουκρανία, ποιες είναι οι περιοχές που δεν μπορείτε να πάτε. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο υπάρχουν οι γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες δεν μπορείς να τις προσεγγίσεις. Πρέπει να γίνει αυτό το κομβόι, όπως το βλέπετε και στους δέκτες της τηλεόρασης, για να μπορέσει να ακολουθήσει και ένα ιατρικό team και να πάει μαζί τους. Δεν μπορείς οποιαδήποτε στιγμή θέλεις εσύ να σηκωθείς να πας. Ναι, αυτό δεν το γίνεται. Καταλαβαίνω, αλλά επειδή είπατε για περιοχές. Υπάρχουν όμως γιατροί οι οποίοι έχουν μείνει μέσα σε νοσοκομεία, έχουν περάσει από τους διάβλους αυτούς, έχουν μείνει μέσα στα νοσοκομεία εκεί. Και δουλεύουν κανονικά από τους γιατρούς του κόσμου. Απλά δεν μπορούν να μπαινοβγαίνουν. Η δυσκολία είναι να φτάσει το υλικό το οποίο χρειάζονται για να περιθάλψουν τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Στην πλειοψηφία τους οι γιατροί, υγειονομικό προσωπικό παραμένουν στη χώρα, έχουν φύγει από εδώ. Υγειονομικό προσωπικό το οποίο έχει παραμείνει εκεί και βοηθάει τους ανθρώπους, κυρία Θάνου. Σωστά. Μάλιστα. Φαντάζομαι από την άλλη ότι είναι λίγο πιο εύκολο για εσάς να προσεγγίσετε εκτοπισμένους εντός της Ουκρανίας σε άλλες τις περιοχές. Εκεί οι άνθρωποι μπορούν να έχουν μια καλύτερη περίθαλψη, ναι. Έχουν μια καλύτερη περίθαλψη, σωστά, πολύ σωστά. Βρίσκονται εκεί πάνω πέριξ των συνόρων της Ουκρανίας, όπως σας λέω, που έχει μετατοπιστεί ο κόσμος. Εκεί δίνουμε μια σημαντική βοήθεια. Στη συνεργασία με τις άλλες χώρες που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι η Μολδαβία, όπως είναι η Πολωνία, που βοηθάμε τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν οι κινητές μας μονάδες, οι οποίες είναι πέριξ των σύνορων, αλλά και μέσα εσωτερικά της Ουκρανίας στα σύνορα, που περιφέρονται με ιατρικά team και με νοσηλευτικό προσωπικό, και με ψυχολόγους που υποστηρίζουν ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στα σημεία αυτά. Μάλιστα. Κυρία Θανού, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας.